Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία και εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, είναι κοντά μας, σύνδεση μέσω Skype. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ αρκετά χρόνια και μάλιστα σε κρίσιμες θέσεις. Οπότε η άποψή σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια πιο ουσιαστική ανάγνωση των εξελίξεων. Καταρχάς, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σαλαπάτα, για την πρόσκληση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο την περίπτωση της Μαδρίτης, κύριε Λουκόπουλε. Καθώς η Τουρκία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πάντα εκβιαστικό, καταφέρνει αυτό που θέλει. Η αναδίπλωση λοιπόν του Ερντογάν σε σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία έφερε μεταξύ άλλων και το ραντεβού με τον Biden για τα F-16. Δεν θα έλεγα αναδίπλωση. Είναι μέρος της στρατηγικής της Τουρκίας και ιδιαίτερα του Τούρκου Προέδρου. Αυτή τη στιγμή βρήκε την ευκαιρία με το αίτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας να βρει μια καταπληκτική ευκαιρία για να προωθήσει τα δικά του εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της Τουρκίας, ασχέτως των μεγεθών που έχει η Τουρκία. Και κυρίως ασχέτως στις αξίες που έχει και σε αυτό που λέμε γεωπολιτικό χρηματιστήριο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή βρήκε την ευκαιρία, υποτίθεται ότι έκανε πίσω, υποτίθεται ότι βρέθηκε ένας συμβιβασμός με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και το χτύπημα, για να μπορέσει να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, κάτι που το επιζητούσε διακαώς, και λίγο πριν συναντηθεί να ανακοινωθεί και από την Υφυπουργό της άμυνας της Αμερικής ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει το αίτημα πώλησης και εξυγχρονισμού των F-16. Πολύ σωστά το θέσατε, καταλήξαμε και εκεί, πέρα από τα οποιαδήποτε άλλα ωφέλη αποκομίζει από τον εκβιασμό, δεν θα το έλεγα παζάρι, που έκανε στη Σουηδία και στην Φιλανδία. Μήπως τελικά οι αξιόπιστοι σύμμαχοι, κύριε Λουκόπουλε, εισπράττουν μόνο φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και μόνο όσοι επιστρατεύουν έτσι εκβιαστικά επιχειρήματα εν τέλει πετυχαίνουν στην πράξη το σκοπό τους? Σας είπα και προηγουμένως ότι είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Mm. Εφόσον αναφερόμαστε στην Ελλάδα, mm-hmm, και εφόσον συγκρίνουμε και κάνουμε μια αναλογία με την Τουρκία. Εδώ είναι όμως το θέμα πόσο μπορεί κάποιος να ελιχθεί και πόσο μπορεί κάποιος να επιδείξει ότι τα συμφέροντα ενός μεγάλου συμμάχου όπως είναι η Αμερική, άλλων συμμάχων μέσα στο ΝΑΤΟ, συγκλίνουν με τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, η δική σας δουλειά ή του οποιοδήποτε αναλυτή. Είναι δουλειά όμως της υπεύθυνης ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να προηγείται των γεγονότων με μια στρατηγική ενόραση σε αυτά και όχι να άγεται από αυτά. Σίγουρα το είπατε, εν πολλής και εν ολίγης νωρίτερα, οι εξελίξεις αυτές είχαν προετοιμαστεί και στο παρασκήνιο. Έτσι κι αλλιώς αυτές είναι αποφάσεις, φαντάζομαι συμφωνείτε με αυτό, που δεν ευνηδιάζουν κανέναν, έτσι. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει το γεγονός ότι δύο μεγάλες χώρες προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ δέχτηκαν κατ' ουσία να αλλάξουν ένα τμήμα της εσωτερικής τους πολιτικής κατόπιν των πιέσεων της Τουρκίας? Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Αυτή τη στιγμή η Σουηδία και η Φιλανδία τοποθέτησαν ως στρατηγικό σκοπό την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και ότι αυτό εξυπηρετεί μείζωνα εθνικά συμφέροντά τους ή αν θέλετε ακόμα και συμφέροντα επιβιώσεως, θυσιάσαν κάτι από αυτά τα οποία λέμε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, δυτικές αξίες, ανθρωπισμού, φιλελεύθερες αξίες, σε αυτό το βωμό. Μπορεί κάποιος να πει, και έχω ένα άρθρο γι' αυτό αύριο, μπορεί να πει κάποιος, είναι πολύ γενικόλογα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Ναι, κύριε Σαλαπάτα, είναι γενικόλογα, αλλά υπάρχει και ένας μηχανισμός από πίσω, ο οποίος με κοινή επιτροπή θα επιβλέπει τι ακριβώς, θα επιβλέπει την εφαρμογή αυτών των οποίων συμφωνήθηκαν. Και πριν αλέκτορα λαλήσει, σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η Τουρκία
στα πλαίσια της νέας συμφωνίας, χαρακτήρισε συμφωνία, να πούμε εδώ ότι μπορεί να μην είναι νομικό κείμενο, είναι όμως ένα πολιτικά δεσμευτικό, πολιτικό δεσμευτικό κείμενο, ότι θα ζητήσει την απέλαση και την παράδοση στη Τουρκία 33 προσώπων τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι είτε ανήκουν στο PKK, στο κουρδικό κίνημα, είτε ανήκουν στο φέτο του Γκιουλέν. Σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η Τουρκία και σε σχέση με αυτό που συζητάμε, είχε πετύχει ποτέ κάτι ανάλογο ποτέ η Ελλάδα, κύριε Λουκόπουλε? Αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, νομίζω το 82 πρέπει να είχαμε θέσει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, τότε το ΝΑΤΟ μας είχε πει ότι αυτά δεν είναι ζητήματα με τα οποία ασχολείται. Πολλές φορές έχει τεθεί το, δεν θυμάμαι αν είναι 82 ή όχι, πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας και το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει αναρμόδιο να τοποθετηθεί επάνω σε αυτά τα οποία ονομάζει ελληνοτουρκικές διαφορές, γενικώς και αορίστως όμως. Έτσι. Έχει ασκηθεί βέτο. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω, οι αποφάσεις, το ΝΑΤΟ στη θεωρία είναι ένας, τουλάχιστον στη θεωρία έτσι, η Αμερική κάνει το μεγάλο κουμάντο, μας αρέσει δεν έχει, μας αρέσει δεν μας αρέσει, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με κονσένσους, συνένεση, όπου δηλαδή όλοι πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον κάποιος να μην διαφωνήσει. Mm-hmm. Το λέω και με ένα λεκτικό τρόπο αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι ακριβώς βέτο, πρακτικά όμως είναι βέτο. Η Ελλάδα έχει ασκήσει κατά διαστήματα παλιά, ιδιαίτερα επί Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν όμως τόσο πολύ για εθνικά θέματα. Ήταν για το Γιαρουζέλσκι, ήταν για την καταδίκη της κατάρριψης του αεροσκάφους του Κορεατικού στη Σαχαλίνη. Γενικά όμως η Τουρκία, επειδή επιτιθέμενος είναι η Τουρκία, το ταραχοποιό στοιχείο στη συμμαχία είναι η Τουρκία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, όταν η Ελλάδα θέτει το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας, αναφέρει ή ότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ, που είναι πολύ 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 πιο φιλικά διακείμενο στην Τουρκία από οποιονδήποτε άλλο ποτέ γενικό γραμματέα, ότι το ΝΑΤΟ είναι αναρμόδιο, είναι δύο σύμμαχοι και πρέπει να επιλύσουν τις διαφωνίες, ξαναλέω γενικώς και αορίστως, μέσω διαπραγματεύσεων, ή εδώ είναι και μία άλλη παγίδα και θέλω να το προσέξουμε αυτό, μέσω του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ προσφέρει τη βάση για διαβούλευση για να επιληθούν τα προβλήματα. Εδώ είναι μια άλλη παγίδα και πρέπει, ξαναλέω, να την προσέξουμε. Άρα μπορεί να μας πούν δια της τεθλασμένης είτε ευθέως καθίστε στο τραπέζι να τα βρείτε για το κομμάτι της αποστρατικοποίησης, για παράδειγμα? Ακόμα και αυτό, παρόλο ότι άπτεται κυριαρχίας και η Ελλάδα έχει αποφασίσει με όλες τις κυβερνήσεις να μην συζητήσει κανένα θέμα που άπτεται κυριαρχίας, θα μπορούσε όμως να συζητηθεί, προσέξτε, μια άλλη παγίδα η οποία είναι, η οποία χρησιμοποιείται στην ολογία. Τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος. Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι πώς παίζεις εντός εκτός αγωγικών με τις λέξεις, έτσι. Αυτό είναι. Εκεί λοιπόν μπορεί να θέσει. Επίσης και κάποια άλλα θέματα, και για να το κλείσουμε αυτό, σε ό,τι αφορά την γενναιόδορη παροχή του ΝΑΤΟ ως μηχανισμού επιλύσεως των ελληνοτουρκικών διαφορών, αυτά τα βάζω με εισαγωγικά, είναι και να δημιουργηθούν κάποια τεχνικής μορφής μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όμως, ακόμα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κυρία Σαλάπατα, και πρέπει να το ακούσουν αυτό και να το προσέξουν ξανά οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, άπτονται αυτά που προτείνει η Τουρκία του σκληρού πυρήνα των τουρκικών μονομερών απαιτήσεων. Κύριε Λουκόπουλε, πάντως υπάρχει έτσι μια διάχυτη εφορία τις τελευταίες ώρες ότι ο Ερντογάν δεν έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης, και έτσι και εμείς αποφύγαμε να θέσουμε το μείζον θέμα των προκλήσεων που αγγίζουν και τα όρια του πολέμου, έτσι. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Είναι λίγο σαν να ετεροκαθοριζόμαστε? Προσέξτε, όλες οι ενέργειες του Ερντογάν είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε, ενώ είχε δημιουργήσει το πρόβλημα με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας, σαν αυτός που συμβιβάζεται, προσέξτε, αν αυτός που συμβιβάζεται
και εμφανίζεται ως ο καλός και αξιόπιστος σύμμαχος, ο οποίος δεν δημιουργεί προβλήματα στη συμμαχία, αποφάσισε, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί, να μην θέσει κανένα θέμα που αφορούν σε αυτά που λέει η Τουρκία, ελληνοτουρκικές διαφορές, και όχι γιατί είτε μας λυπήθηκε, είτε έδωσε μια, ας το πούμε, γενεοδορία στους υπηκόους του ή σε αυτούς που θέλει να συνδικολογήσουν. Αυτό είναι και όχι τίποτε άλλο, για να πούμε, γιατί θα βρεθούν αύριο σίγουρα κάποιοι κύκλοι που θα πούνε, να είδατε, φωνάζατε τσάμπα, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τον Ερντογάν και δεν έθεσε κανένα θέμα απέναντι στην Ελλάδα. Πάντως, θα το θέσει τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κανένα επίπεδο ως μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη αποκλιμάκωση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έθεσε το επίμαχο ζήτημα. Όλες οι ενέργειες της Τουρκίας δεν είναι ούτε από εκνευρισμό, ούτε από απομόνωση, ούτε από στρίμωγμα, όπως κάποιοι κύκλοι προσπαθούν, καθησυχάζοντάς μας, να μας πούν. Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής επιλογής. Η Τουρκία, καλώς ή κακώς, έχει κάκιστα, εγώ θα έλεγα, βέβαια, έχει την πρωτοβουλία σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή, αυξομειώνει αυτή την ένταση και αν αυτή δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με χρήση στρατηγικής βίας, αυτή θα επιλέξει. Εμείς θα απαντήσουμε. Άρα, λοιπόν, εδώ, ας μην πούμε ότι αποκλιμακώνει ή όχι, ή όπως θεωρήθηκε ότι επειδή πήρε κάποια στιγμή το Ουρούτς Ρέις πριν 2 χρόνια και αφού είχε κάνει τόσες βόλτες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και έξω από το Καστελόριζο στα 6 ναυτικά μίλια, είπαμε ότι αποκλιμάκωσε. Είναι μέσα στο γενικότερο παιχνίδι, μέσα στη γενικότερη στρατηγική εξαναγκασμού που ασκεί προς την χώρα μας. Της βγαίνει και όμως, κύριε Λουκόπουλε, το παιχνίδι αυτό και δεν ξέρω αν πρέπει να μας προβληματίσει εμάς και ως προς τον τρόπο που ασκεί την πολιτική της, αλλά και ως προς τη στάση που διατηρεί εν τέλει η Ευρώπη. Και βέβαια του βγαίνει και γι' αυτό συνέχεια και εφαρμόζει. Όσον αφορά την Ευρώπη, να γυρίσουμε πίσω στη τελευταία αναφορά του κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο είχαμε μια γλυκανάλατη αναφορά για την Τουρκία, η οποία δεν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα των μελών. Ποιον μελών? Της Σουηδίας, της Φιλανδίας, της Πορτογαλίας? Δεν μας είπε. Δεν κατανομάστηκε. Πολύ σωστά το θέσατε. Πάντως έχει καταφέρει να πουλήσει και στο εσωτερικό της ακροατήριο τα όσα κατάφερε να κερδίσει, αλλά και να επικοινωνήσει στο εξωτερικό ότι, κοιτάτε, εγώ είμαι εδώ, αδίκως με κατηγορείτε ότι έχω απομακρυνθεί από τη Δύση. Εν πάση περιπτώσει, θέλω λίγο να σας πάω και στην ιστορία της Turk Aegean και να σας ρωτήσω, επειδή μοιραία και λογικό είναι που έχει δημιουργηθεί τέτοιος άλλος, εσείς προσωπικά εκτιμάτε ότι όλο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας? Μεταφράζεται δηλαδή ως οικοδομό συγκυριαρχία στο όνομα Αιγαίο, ότι υπάρχει δηλαδή, να το πούμε απλά, και τουρκικό Αιγαίο? Όλα αυτά δεν είναι τυχαία ούτε συμπτωματικά, κυρία Σαλαβάτε. Δεν κατάλαβα πώς η Ελλάδα πιάστηκε στον ύπνο. Εδώ υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και υπηρεσιακές και πολιτικές συναρμοδίων υπουργείων και ένας από τους τρόπους για να επιβάλλει μετά από 5, 10, 20 χρόνια την ατζέντα την οποία επιδιώκει του αναθεωρητισμού είναι και αυτό. Φανταστείτε, ένα άλλος τρόπος είναι τα όρια της έρευνας και διάσωσης. Ανθρωπιστικό το θέμα. Δεν λέει τίποτα. Να χωρίσουμε στον 25ο μεσημβρινό και από εκεί και πέρα θα σώσω εγώ το κόσμο. Μην τσακωνόμαστε τώρα και πνίγονται άνθρωποι. Κάτι ανάλογο γίνεται και με αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό εδώ θα ξαναέρθω σε αυτό που είπαμε πριν. Ότι για ακόμα μια φορά η Ελλάδα σύρεται από τα γεγονότα, ασθμένοντας και προσπαθεί να δει τώρα κατόπιν εορτής τι θα κάνει. Εδώ έχασε την ημερομηνία προσφυγής. Και αντί να προηγείται και να τα επηρεάζει.